που μου δίνετε και πάλι την ευκαιρία να εκθέσω κάποια θέματα τα οποία ναι μεν αφορούν το περιστατικό της μητέρας μου, αλλά αφορούν τη γενικότερη εικόνα του ΕΚΑΒ που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το νησί μας και ήδη έχουμε και κάποια θανατηφόρα περιστατικά και κάποια περιστατικά που ευτυχώς δεν απέβησαν θανατηφόρα. Λοιπόν, θα σας πω τη δικιά μου την προσωπική ιστορία εχθές. 2 η ώρα εχθές το μεσημέρι, από τη μονάδα των ΜΕΛ, ανακοινώθηκε στη μητέρα μου ότι είναι έτοιμη να βγει γιατί είχε πλέον ολοκληρώσει τη θεραπεία της. 2 η ώρα λοιπόν της δίνουν την εντολή οι γιατροί να ντυθεί με εκείνα τα ειδικά προστατευτικά ρούχα που υπάρχουν για τον κορονοϊό και η μητέρα μου ντύθηκε και περίμενε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Πέρασαν οι ώρες, φτάσαμε 3, 4, 5 ώρα, 6 ώρα, αφήσαμε τα τηλέφωνα, πήραμε και τον κύριο Κυπριώτη επικοινώνησε ο αδερφός μου και εγώ μπόρεσα, είχα κάποιες άκρες στο ΕΚΑΒ, πήρα και εκεί να έρθει το ΕΚΑΒ να την παραλάβει. Απέβησαν άκαρπες όλες αυτές οι προσπάθειες. 8 λοιπόν η ώρα, πήρα τηλέφωνο στα ΜΕΛ και ρωτάω τι θα γίνει, λέω. Θα βγει η μητέρα μου σήμερα? Και μου λέει, κύριε, εμείς ειδοποιήσαμε το ΕΚΑΒ. Εάν το ΕΚΑΒ δεν έρθει να την πάρει, θα παραμείνει μέσα. Όπως καταλάβατε, 8 και 45, 9 η ώρα, ο πατέρας μου, ο οποίος έχει ήδη νοσήσει και έχει το λιγότερο κίνδυνο να ξαναπάρει τον ιό, πήρε το αυτοκίνητό του και πήγαμε και παραλάβαμε τη μητέρα μου και τη φέραμε στο σπίτι. Πόσες ώρες περίμενε, κύριε Καλοδίκη? Από τις 2 έως τις 9. Το θέμα είναι ότι θα περίμενε πολλές ώρες ακόμα. Ναι. Γιατί αν μου λέγανε, κύριε Καλοδίκη, δεν καταφέραμε ακόμα, αλλά σήμερα θα ολοκληρωθεί η διακομιδή, εγώ θα περίμενα κι άλλο. Αλλά μου είπαν ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα επέστρεφε η μητέρα μου στο σπίτι. Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε στενοφόρο του νοσοκομείου του ΕΚΑΒ. Δεν υπήρχε. Βέβαια, το ΕΚΑΒ μονάχα μπορεί να κάνει τη διακομιδή για ανθρώπους από τη ΜΕΛ. Και δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Ναι. Κάποιοι μου είπαν, δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή η πληροφορία που είχα, γιατί πήρα και στα κεντρικά των Ιωαννίνων, ότι ένα ασθενοφόρο έμεινε στην Κέρκυρα και το άλλο έκανε κάποια διακομιδή στα Ιωάννινα και έτσι για όλη την Κέρκυρα υπήρχε ένα ασθενοφόρο. Βέβαια, η διαδρομή νοσοκομείο στο σπίτι μου είναι 15 λεπτά. Από τις 2 στις 9 φαίνεται δεν βρεθήκαν αυτά τα 15 λεπτά για να μεταφερθεί η μητέρα μου. Ναι. Και ακόμη μια φορά ζούμε τις ίδιες καταστάσεις, κύριε Καλοδίκη, δυστυχώς, έτσι. Ναι, και το θέμα είναι ότι και προχτές είχαμε κάποια σύσκεψη στο επιμελητήριο. Ακριβώς. Στην οποία ηχηρά απουσίασαν όλοι οι θεσμικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι ο κυβερνητικός βουλευτής και κάποιοι δήμαρχοι που αυτή τη στιγμή πρόσκεινε στην κυβέρνηση και αυτοί απουσίασαν από εκεί και έτσι, όπως καταλάβατε, αυτοί που θα μπορούσαν να πιέσουν δεν κάναν τίποτα. Μόνο ένας άνθρωπος, ο κύριος Σημάτης, μόνος του κατάφερε με πιέσεις να φέρει 2 άτομα από το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων με απόσπαση για να κάνουν άλλο ένα πλήρωμα, άλλη μια βάρδια δηλαδή. Αυτό ήταν όλο που κερδίσαμε από όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει.